Αλλά σε σκυλοτροφή είναι. Το μπιφτέκι είναι πολύ κακό, παιδιά. Φαίνεται σαν να του έχει μείνει 4 μέρες στο ψυγείο. Προψημένο, ε. Προψημένο και το πετάξανε στο πρώτο μπέργκερ που βρήκαν. Έχουμε άλλο ένα βίντεο σήμερα. Καλύτερο versus χειρότερο. Σήμερα τρώμε μπέργκερ. Πάμε να δούμε το καλύτερο μαγαζί και το χειρότερο μαγαζί. Ξεκινά από το καλύτερο. Έχει 4,7 αστέρια γύρω στις 1200 κριτικές. Γεώργιος. Ο διανομέας ευγενέστατος. Όλα γευστικά, μια μικρή ασήμαντη παρατήρηση. Τα burgers είναι τόσο καλά τυλιγμένα που το εξωτερικό σκληρό χάρτινο κουτί είναι υπερβολή και θα μπορούσε να το γλιτώσετε και μαζί και το περιβάλλον. Οικολόγος πράσινος ο Γιώργος. Οικολόγος πράσινος και οικονόμος. Και οικονόμος, ναι. Καθόλου πασοκτής. Βλέπω εδώ πέρα κάτι Γιάννηδες εδώ πέρα. Πολύ Γιάννη. Σπίτι χωρίς. Κριτική χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Μάλλον είναι εδώ πέρα η φάση. Αγαπημένο κατάστημα, εξαιρετική ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, σφαιράτος δελιβεράς. Άργησε λίγο, αλλά άξιζε. Πώς γίνεται να. Σφαιράτος δελιβεράς και άργησε λίγο. Πέσαμε σε λούπα. Ο Αχμάντ βάζει 5 αστέρια και λέει awesome service. Άγγελος, 1,7 αστέρια. Γενικότερα όλα πήγανε στραβά. Αρχικά πήραμε ένα truffle mushroom burger. Δεν είχε την παραμικρή ύπαρξη τρούφας. Τα καραμελωμένα κρεμμύδια ήταν ομό κρεμμύδι με ζάχαρη. Το τυρί κρύο χωρίς να έχει γιώσει καθόλου. Μπιφτέκι με υφή βραστού χωρίς γεύση. Και πήραμε επίσης και ένα αβοκάντο μπέργκερ, καλά να πάθεις. Το οποίο όμως ήρθε chicken parmesan, χάρη σου κάνω. Η ίδια αίσθηση πρόχειρης προετοιμασίας και φθηνών υλικών. Οι πατάτες είναι προτιγανισμένες και η χρέωσή τους είναι παράλογη σε σχέση με αυτό που προσφέρεται συνήθως σε αντίστοιχη τιμή της μενού. Μεγάλη απογοήτευση, νιώθω εξαπατημένος και πως πέταξα λεφτά. Γενικά ρε φίλε, όταν ένα μαγαζί έχει τόσες πολλές κριτικές και ένας γράφει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι είναι και ο μαλάκας, ξέρω εγώ, κατάλαβε. Ρε φίλε, είναι και λογικό να τύχει και σε κάποιον. Δεν γίνεται τώρα, ρε φίλε, αν έχεις εξυπηρετήσει τόσο κόσμο, να μην έχουν πάει και στραβά τα πράγματα κάποιες φορές, ρε φίλε. Ναι, σωστό. Ή μπορεί να είναι και θέμα γούστου, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορεί για τον πολύ τον κόσμο να γουστάρει. Δηλαδή, αυτός ο τύπος ήθελε να φάει μπέργκερ αβοκάντο. Καταλαβαίνεις το γούστο του. Ακριβώς. Δηλαδή όταν δεν του αρέσει το chicken parmesana και του αρέσει το avocado, έχασε κάτι σου πάει ρε μαν. Έχεις τα λόγια, πραγματικά. Λοιπόν, πήραμε ένα smoky barbecue burger με έξτρα ένα αυγουλάκι. Μας αρέσει πάρα πολύ και τον δύο στο burger. Και μίλ εννοείται. Ναι, με πατάτες. Με πατάτες για να δούμε. Και κοτομπουκές. Την ίδια παραγγελία θα κάνουμε 100 άλλο πατάτες. Περιμένουμε για επιβεβαίωση. 40 λεπτάκια. 40 λεπτάκια, παιδιά. 40 λεπτάκια. Ζάχαρη. Πάμε τώρα στο κακό. Πάμε σε ένα κατάστημα με βαθμολογία 3,8 σε 1160 κριτικές. Τζορτζίνα. Χόρεψε λίγο. Μεγάλη καθυστέρηση και πολύ μέτριο φαγητό. Είναι το μαγάζι μας. Είναι αυτό που θέλουμε. Ο Γιώργος από κάτω. Απαράδεκτο μαγαζί, γράψανε 40 λεπτά και ήρθε χωρίς υπερβολή μετά από 2 ώρες και 3 λεπτά. Το φαγητό ήρθε κρύο. Δεν υπήρχε καμία δικαιολογία ότι είχαμε δουλειά από τη στιγμή που μπορείς να βάλεις ότι θα έρθει η παραγγελία σε περισσότερο χρόνο. Και εγώ προφανώς θα ακύρωνα την παραγγελία, αλλά προτίμησα να με κοροϊδέψουν και να βάλουν ώρα που ξέρανε ότι δεν θα έχει φτάσει για να μην χάσουν μια παραγγελία. Ξεχωμένος ο Γιώργος. Ξεχωμένος. Θεοφάνης, 1,7. Και έχει γράψει και ένα ποίημα από κάτω. Δεν ξέρω τι γράφει. Λοιπόν, πάμε. Εντυπωσιακά κακά μπέργκερ. Νομίζω ότι δεν έχω φάει ποτέ χειρότερα. Ψωμί καμένο ή μάλλον πολυκερισμένο που σκέφτηκα να το ψήσουν για να μην φαίνεται ότι είναι μπαγιά. Οι γεύσεις μέσα στο μπέργκερ ανούσιες. Μπορεί και να ήταν ανούσιες γιατί το ψωμί ήταν απίστευτα, ξέρω. Οι τορτίγες, αν και ήταν καλές, ήταν τόσο καυτερές που έπρεπε να είσαι Μεξικανός για να τις φας. Τι λέει ο Θεοφάνης. Τι γράφει ρε μάνα. Από τη μία λέω πάλι καλά που η παραγγελία έγινε με τυχερή πινιάτα, αλλά η αλήθεια είναι πως ούτε τα μισά λεφτά της τυχερής πινιάτας δεν άξιζε. Οπό μαλάκα τους έκραξα πολύ άσχημα. Φύγαμε, πάμε να παραγγείλουμε παιδιά. Θα πάρουμε τα ίδια με το προηγούμενο μαγάζι, για να έχουμε να συγκρίνουμε. Μπέργκερ με κοιμά, από πρόβατο. Ρόξο ρε. Πίσω, εδώ θέλει έτσι να είσαι λίγο ο άντρας. Κάνε το αυγό μπέικον ψημένο ψωμί, εκεί είμαστε. Καπάου! Τα πάω, το βαρέσαμε. Πού είναι ρε τα φιλετίνια? Θα πάρουμε αυτά ρε φίλε. Κατσική σκοτειρή, δηλιαστές ντομάτες μέσα κρέμες, απιχεσούμε πάνω μας. Θα πάρουμε όμως αυτά γιατί είναι το μόνο που λέει φιλετίνια κοτόπουλο ρε φίλε και κάτι πρέπει να συγκρίνουμε με το άλλο. 50 λεπτά. 50 λεπτά. Λεπτά. Ακέντροχοι. Δεν μας άφησαν να πατήσουν 50 λεπτά. Ξέρουν ότι θα γίνει μαλακία και λένε ας το βάλω εγώ και αν πάει νωρίτερα όλα καλά σβήσα. Ωραία, στην αναμονή σου τώρα, περιμένουμε. Λοιπόν, για άλλη μια φορά κατουρίσαμε όλες τις κριτικές.
αυτός που το πρώτο μπέργκερ το καλό που είχε πει 40 λεπτά ήρθε just στα 40 λεπτά και ο άλλος που αργούσε 2 ώρες αντί για 50 λεπτά που μας είπε ήρθε στα 30 λεπτά και ήρθανε πάλι μαζί με ένα λεπτό διαφορά, ξέρω. Γενικά σήμερα πέτυχε ο ένας delivery στον άλλον, φίλε. Αν είχε φύγει ο ένας και ήρθε ο άλλος, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Παίζει ρόλο και αυτό το μεσημεριανό που παραγγέλνουμε σίγουρα. Την επόμενη φορά θα το κάνουμε βράδυ, ναι, να δούμε μήπως παίξει ρόλο. Οκ. Okay. Αλλά είμαστε κολόφαρδοι, ρε φίλε. Είμαστε, ναι. Λοιπόν, πάμε. Θες να ξεκινήσουμε μια κοτομπουκίτσα. Πάμε. Ξεκινάμε από τις κοτομπουκές του καλού. Μάλλον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Τι μιλάμε και με τις σώστες μαζί. Έχει πάρα πολύ ωραίο πανάρισμα. Ναι, και ξεκολλάει. Ξεκολλάει, ναι. Είναι καλαμπουκιού, νομίζω, όπως λέγεται. Και πολύ πάνκο, νομίζω. Πάνκο, μπράβο, ναι, πάνκο. Ωραίο και το σωσάκι. Και πολύ ζουμερό το κοτόπουλο. Και είναι φιλέ το στήθος, ρε φίλε. Είναι ζουμερό και είναι μπαμπάτσικο, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι οι τριμμένες οι κοτομπουκές, ξέρω εγώ. Πολύ ωραίο. Το άλλο δεν είχε κοτομπουκές, είχε μόνο φιλετίνια κοτόπουλο. Και αναγκαστικά πήραμε αυτά γιατί είχαμε πάρει τις κοτομπουκές από το πρώτο και περιμέναμε να βρούμε και στο δεύτερο κατά τη. Αντ' αυτού μας ήρθε αυτό το πιάτο, το οποίο μόλις το άνοιξα τρελάθηκα γενικά. Τρελάθηκα. Με πανατούλα σαν φουρνού. Είναι η τηδονάτη πάντα, η οποία βράζεται, είναι χοντροκομμένη και μετά μπαίνει στο τηγάνι. Να είναι νόστιμο. Είναι ζεστό, έχει ωραίο μπέικον, ωραία κρέμα τυριού. Το κοτόπουλο φαίνεται πολύ κομπλέ. Γενικά μου φαίνεται ένα πολύ ωραίο πιάτο. Είναι ωραίο, οπτικά με έκανε να πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο ωραίο. Ίσως θέλει λίγο πιο πολύ αλάτισμα. Ναι, είναι λίγο flat, θέλει λίγο πιο πολύ αλατάκι, λίγο πιο πολύ πιπεράκι. Και πάμε τώρα στο κυρίως concept, γιατί αυτά ήταν side, έτσι κι αλλιώς. Side quest. Ω να σου. Κοίτα τώρα. Τι από αυτό, από συμβολή. Λοιπόν, για αρχή πατατούρα. Εντάξει, είναι πατάτα γκούλτις, έτσι λεπτή τέτοια. Ναι. Από ποιο μπέργκερ να αρχίσουμε? Όλο να αρχίσουμε από το κακό για να μας μείνει γεύση. Και εγώ, ρε φίλε, παλέκα, σκεφτόμαστε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εντάξει, το μπιφτέκι είναι θεαματικό να πούμε. Ναι, φαίνεται καλό το μπιφτέκι. Είναι μισό μέτρο εδώ. Είναι λίγο άδειο. Και είναι και λίγο παραψημένο το αυγό. Δηλαδή, φίλε, το κόψε στη μέση. Δεν έχει μπαρμπέκι σο. Να, δεν ξεχάσω. Λίγο μαρούλι, λίγο. Τίποτα, ούτε ντομάτα έχει, ούτε έτσι θα το πάρει για του. Δεν βάλα, ρε φίλε, τι έλεγε μέσα, το θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, θα μπούμε να το δούμε. Εντάξει. Είναι λίγο άδειο γενικά, σαν να λείπουν κανένα δυο υλικά, αλλά δεν το λέμε γιατί επίσης το αυγό, αυτό το που κάνει ρε φίλε, το μελάτο όταν είναι μάτι, το μελάτο που ξέρει έτσι τρέχει και δίνει μια γεύση, αυτό το σφάξει στη μέση και είναι τελείως. Το έχουν σφίξει πάρα πολύ. Αυγό βραστό είναι. Εντάξει, το μπιφτέκι του είναι τίμιο. Το πράγμα. Ναι, δεν μπορώ να το ρεφλέ χωρίς σως μπιφτέκι. Λοιπόν, το μπιφτέκι ήταν πολύ ωραίο. Είναι ωραίο, ναι, όντως. Σαν μπιφτέκι. Τώρα τα υπόλοιπα όλα. Το αυγό είναι ψιλοάθλιο. Δεν το κάνω κάπου. Το μπέικον είναι ok. Πόσο λάθος μπορείς να κάνεις το μπέικον. Λείπει ντομάτα μαρούλι, σως. Ναι, λείπουνε σως, λείπουνε. Ντομάτα μαρούλι. Δεν το λέω ότι λείπει γιατί δεν θυμόμαστε. Θα το τσεκάρουμε μετά. Μόλις πλύνουμε τα χέρια μας. Και το ψωμάκι είναι ok. Barbecue sauce. Δεν είχε, γιατί σίγουρα το έγραφα αυτό. Σίγουρα το έγραφε γιατί barbecue ήταν το burger. Το του, ναι. Και δεν έχει. Το ψωμί ok. Είναι περάσιμο από μια σχάρα έτσι να πάρει τέτοιο. Αλλά δεν μπορώ να το πω παγιάτικο. Ούτε καν. Το bacon τώρα που έχω φτάσει και τρώω πιο γενναίες μπουκές. Είναι λίγο κακοποιωτικά, δεν είναι το καλύτερο που έχω φάει. Να πούμε ότι έπαιζε και μια διαφορά στην τιμή. Το μεν 18,55 το καλό, το δε 16,20. Έχει 2,35 διαφορά. Τα μπέργκερ, χωρίς να έχουμε φάει αυτό, που φαίνεται εντάξει το ψωμί του, είναι απίστευτο αυτό εδώ. Οπτικά φαίνεται καλύτερο. Χωρίς να έχουμε δοκιμάσει ακόμα, χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε ακόμα. Χωρίς να δοκιμάσουμε. Πάμε στο άλλο. Την τόση λιμενάρι, εντάξει εδώ έχει ένα μαρουλάκι, έχει σος. Έχει σως που μυρίζει κιόλας. Έχει μια καραμελωμένη έτσι μυρωδιά, μια smoky όπως έλεγε. Γιατί λεγόταν smoky barbecue. Αυτό. Το μπιφτέκι δεν μου φαίνεται τόσο καλό. Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο το. Τόσο ζουμερό. Το άλλο ήταν το διπλάσιο από αυτό, φίλε. Μπορεί και βάλε. Και φαίνεται και λίγο πιο. Ναι. Στιφό. Ναι, στην ναι, ναι. Όψη. Ισχύει. Για πάμε να δούμε. Θέλω να δοκιμάσω λίγο σκεφτεί. Φίλε, το μπιφτέκι είναι πολύ κακό. Είναι σε ράπερο καταψυγμένα του σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ. Ναι. Μαγάζι σε σκυλοτροφή είναι. Το μπιφτέκι είναι πολύ κακό, παιδιά. Γενικά, εγώ έχω ξαναφάει από αυτό το μαγαζί και ήμουν πολύ σίγουρος για την παραγγελία και με απογοήτευσε πάρα πολύ. Φίλε, δεν το έχω ξαναφάει αυτό το μπιφτέκι από εκεί. Φαίνεται σαν να τους έχει μείνει 4 μέρες στο ψυγείο. Προψημένο, Προψημένο και το πετάξανε, το πετάξανε στο πρώτο μπέργκερ που βρήκανε. Η υπόλοιπη κατάσταση λίγο σώζει, αλλά τι να σώσει. Να
Για αυτό είναι το ίδιο. Και πρέπει να πάρουμε το μισό και το άλλο για να το βάλουμε εδώ μέσα. Ναι, ναι, πραγματικά. Και έκανε 10,60 το Burger Bill. Ενώ το άλλο έκανε 7,5 και έχει την ίδια ποσότητα πατάτα. Κάτι δεν ξέρω τώρα πόσο φαίνεται, παιδιά. Αλλά δείτε αυτό το πράγμα. Δείτε εδώ πώς είναι. Σαν τα τέτοια. Σαν λάστιχο είναι, ρε. Να. Θα το βγάλω το παλικάρι, ξέρω κι άλλο μονοπάτι. Εγώ το φάω. Είσαι σαβούρι το άλλο. Ρε φίλε. Είχε λιγότερο μπιστέκι. Δεν ξέρω πως κάτω πιες. Ένα πίτα. Αυτό είναι το μπιστέκι. Να, σαν πάλι. Όχι. Απλά σώθηκε το φαγόρι μπιστέκι ουσιαστικά. Εγώ κάνω εδώ τα παντρέματά μου, τα περίεργα. Αυτό είναι πολύ κακό, φίλε. Πολύ κακό, γιατί μου τα άφησε εδώ. Θα το φάω. Τι να φάω. Θα το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσω. Δυσκολεύτηκε. Σβήσα όλα. Τι λες φορώ. Νομίζω, φίλε, ότι θα ψηφίσω να κερδίσει το κακό. Ναι. Σήμερα. Ναι, φίλε, γιατί πολύ ήταν πολύ απογοητευτικό. Πολύ πιο τίμιο. Ήταν πολύ φθηνό. Ήταν πιο φθηνό. Ήταν. Πολύ πιο φθηνό ήταν, φίλε. Ήταν πολύ και φθηνό. Σε σύγκριση και με το δεύτερο που και πήραμε για site. Κερδίζει το. Κερδίζει αυτό με τις χαμηλές κριτικές. Όπως λέμε κάθε φορά, μην κοιτάτε τις κριτικές. Παραγγείλετε και δοκιμάστε, γιατί δεν ξέρετε τι γράφει ο καθένας στο ίντερνετ. Αν σας άρεσε, like. Δείτε και τα προηγούμενα που έχουμε κάνει χειρότερο versus καλύτερο. Και τα λέμε στο επόμενο. Φιλιά.